Την εντυπωσιακή του πορεία στο πρωτάθλημα μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο συνεχίζει το ΑΣΚΑ Ηράκλειο που παραμένει αήττητο στην Α2 κατηγορία του Νοτίου Ομίλου έπειτα και τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό στα δύο ωράκια. Οι παίκτες του Μάξιμου Χατζηδάκη επικράτησαν 66-46 στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής με τον ΑΣΚΑ να βρίσκεται μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό όμως να ακολουθεί μέχρι και την τρίτη περίοδο όπου και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά. Με την νίκη ωστόσο αυτή, το ΑΣΚΑ Ηράκλειο κατάφερε να κατακτήσει και μαθηματικά πλέον την πρώτη θέση του Νοτίου Ομίλου της Α2, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι με την νεοσύστατη ομάδα της ΑΕΚ μετά το Πάσχα. Ταυτόχρονα, οι παίκτες της ομάδας του Ηρακλείου έχουν στραμμένο το βλέμμα στο Βόρειο Όμιλο, περιμένοντας την ομάδα που θα αντιμετωπίσουν στα χιαστή παιχνίδια. Τα δεκάλεπτα 18-6, 34-17 ημίχρονο, 50-35, 66-46 για το ΑΣΚΑ Ηράκλειο, 30 πόντους σημείωσε ο Χατζηδάκης, 20 ο Στυλιανακάκης, 10 ο Σταματάκης, 4 ο Σεύτσοφ και 2 ο Παπαδάκης.